πρωινό Τετάρτης 20 του Νοέμβρη, έντονο το φαινόμενο της βροχόπτωσης από το πρωί, από νωρίς το πρωί σήμερα, στον Δήμο της Αλεξάνδρειας. Μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αλεξάνδρειας, ο κύριος Σωτήρης Τόκας. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Τόκα, περίπου τι ώρα ξεκίνησε το φαινόμενο, αυτό το έντονο φαινόμενο της δυνατής βροχόπτωσης στην πόλη μας? Από τις 6 ώρα το πρωί, τα συνέργεια της ΔΕΙΑ είναι στους δρόμους. Πολύ βροχή. Ήμασταν σε ετοιμότητα, μπορώ να πω, όλες αυτές τις μέρες. Γνωρίζατε, ήσασταν ενημερωμένοι? Γνωρίζαμε. Ήμασταν ενημερωμένοι και γνωρίζαμε περίπου τον όγκο της βροχής που θα ρίξει. Τα φρεάτια μέσα στην Αλεξάνδρεια είναι πεντακάθαρα. Η ροή ήταν πάρα πολύ καλή. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Νικολάου Πλαστήρα, η οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχει εκεί ο δρόμος, κάνει μια καθίζηση, να το πω έτσι, είναι μια γούρνα. Όλος ο δρόμος αυτός, εκεί μαζεύονται αρκετά νερά. Αυτή τη στιγμή όμως είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ ότι σε ένα μισάωρο θα είμαστε καθαροί και σε το συγκεκριμένο σημείο. Η κατάσταση σε όλο το υπόλοιπο Δήμο? Είμαστε πεντακάθαροι αυτή τη στιγμή. Εγώ να πω ότι είναι 11 παρά 20 και βλέπουμε ότι μέχρι και ο ήλιος αρχίζει να βγαίνει, που σημαίνει ότι το φαινόμενο εξασθένησε. Δεν βρέχει καθόλου. Πιστεύετε ότι σε μισή ώρα θα είμαστε εντάξει? Θα είναι τελειωμένη και η πλαστήρα. Θα είναι καθαρή και η πλαστήρα. Το θέμα είναι ότι αυτό που παρουσιάζεται είναι στολουδία. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα αποστραγγιστικά κανάλια αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα. Έκανα και μια βόλτα παίρνοντας το αποστραγγιστικό της Αλεξάνδρειας προς στολουδία. Ήταν υπερχειλισμένο. Που σημαίνει ότι έπρεπε, αν δεν έκοβε ο καιρός, θα είχαμε πρόβλημα. Μάλιστα. Εμείς σας είδαμε χτες στο κεντρικό αποστραγγιστικό, αυτό το οποίο πηγαίνει από τον δρόμο προς τον Σχοινά, από το γήπεδο, να καθαρίζετε εκείνο το σημείο. Καθαρίστε εκείνο το σημείο. Εκείνο το σημείο, ναι. Είναι το κομμάτι, είναι το κανάλι, το αποξαιρετικό, το οποίο στραγγίζει όλη η Αλεξάνδρεια. Έχει καθαρίσει όλο. Εκεί ακριβώς, αυτό το σημείο ακριβώς, ήταν και η υπερχείληση που λέω, που σημαίνει ότι ο όγκος του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα, εάν δεν είχε σταματήσει, θα είχαμε πρόβλημα. Έπεσε μεγάλη ποσότητα, είναι αλήθεια. Ναι. Και το, όχι ότι έχουμε καθάρισα τα φρεάτια, έτσι. Τα φρεάτια και η ροή των φρεατίων ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ θέλω να, κλείνοντας, να ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο και μου λέγατε ότι ήσασταν σε σχολεία, σε σχολικές μονάδες, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σχολεία? Στο τέταρτο από ό,τι μου είπανε, αλλά λύθηκε το πρόβλημα αμέσως. Μάλιστα. Ωραία. Κάποια άλλη ενημέρωση δεν έχω. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.